Πάμε να συναντήσουμε τώρα μια κυρία η οποία ήταν μέσα στο τρένο. Όλες αυτές τις μέρες έχουμε αποφύγει να συνομιλήσουμε με τραυματίες, γονείς, με τους πάντες. Γιατί είναι βαρύ το φορτίο πραγματικά. Λοιπόν. Κυρία Δόκια Τσαγκλή, τη βλέπουμε. Ήσασταν στο τρένο. Γεια σας, κυρία Τσαγκλή. Καλησπέρα. Να μας πείτε σε ποιο βαγόνι ήσασταν. Καταρχάς, να μας πείτε πώς είστε, κυρία Τσαγκλή. Λοιπόν, εγώ ήμουν στο τρίτο, κυριολεκτικά δεύτερο επιβατικό βαγόνι. Νομίζω ότι τώρα το να σας πω πώς είμαι και εγώ το σκέφτομαι και δεν έχει να κάνει και τόσο με μένα. Δεν έχει να κάνει, θεωρώ πολύ μικρή για να μιλήσω ότι έχω πάθει σωματικά μπροστά σε αυτό το τεράστιο ψυχικό κάταγμα που έχουμε πάθει όλοι μαζί. Και είναι μια ολόκληρη χώρα που θρυνεί μια τόσο μαζική απώλεια ψυχών. Είμαι εδώ για να μοιραστώ μαζί σας την πίστη μου. Ότι η ενέργεια δεν καταστρέφεται και δεν δημιουργείται και αυτές οι ψυχές είναι ακόμα εκεί παρόλο που δεν είναι μαζί μας. Και είμαι εδώ για να πιστέψω ότι η αλλαγή μπορεί να γίνει και δεν θα ξαναζήσουμε αντίστοιχες καταστάσεις. Πώς ήταν οι πρώτες... Γιατί όσο δεν μαθαίνουμε... Ναι. Πώς ήταν οι πρώτες στιγμές μετά τη σύγκρουση? Δηλαδή, αντιληφθήκατε ότι έγινε μια σύγκρουση και μετά τι ακολούθησε? Θα σας πω, οι γιατροί με συμβουλεύουν να μην θυμάμαι αυτές τις στιγμές ξανά και ξανά. Και δεν νομίζω ότι είναι ούτε το πιο ουσιαστικό που έχω να πω σε εσάς αυτή η εμπειρία. Δεν θέλω ούτε να τρομάξω τον κόσμο, ούτε να φέρω αυτόν τον πανικό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά πιστεύω, ευχαριστώ και ευγνωμονώ όποια είναι αυτή η δύναμη, όπως και αν τη λέει ο καθένας που είμαι ακόμα εδώ, και να υποκληθώ μπροστά σε όλους τους τραυματίες και σωματικά και ψυχικά και όχι μόνο σε αυτούς που ήταν σε αυτό το βαγόνι. Και τα πιο βαθιά μου συλληπιτήρια σε όσους ανθρώπους έχασαν αγαπημένα τους άτομα και άτομα που μπορεί να μην ήξεραν κιόλας, γιατί ο πόνος νομίζω είναι για όλους μας, ακόμα και αν δεν υπήρχε κάποια γνωριμία σε προσωπικό επίπεδο σε ένα τέτοιο γεγονός. Αυτά έχω να πω. Έτσι κι αλλιώς, αυτό το τρένο, κυρία Τσαγκλή, είχε πιτσιρικάδες μέσα και εσείς νέα κοπέλα είστε. Πιτσιρικάδες, κοριτσόπουλα. Η χαρά της ζωής ήταν και κατέληξε να είναι το τρένο του θανάτου. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι δεν χρειάζεται να θυμάστε τίποτα. Πραγματικά, αλλά... Και ξέρετε, σε πολλές κουλτούρες λένε πως η ζωή είναι ένα τρένο. Εμείς έχουμε πλέον, συνδέουμε ένα τρένο με το θάνατο στη δικιά μας. Και αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ βαρύ. Να ρωτήσουμε λίγο για την αντίδραση της πολιτείας. Μετά το δυστύχημα, μετά από αυτό το τρομακτικό που έχει συμβεί, έσπευσαν κάποιοι να σας βοηθήσουν, να σας παρέχουν βοήθεια? Ήταν εκεί η πολιτεία, θέλω να πω? Κοιτάξτε, εγώ... Όχι ότι έχει σημασία, γιατί θα πρέπει να ήταν πριν η πολιτεία εκεί. Σε ένα λεωφορείο που περνούσε τυχαία. Ναι. Και η σημασία της βοήθειας εγώ την είδα πάρα πολύ έντονα στην αλληλεγγύη που έχουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας. Και πώς τέτοιες καταστάσεις, δυστυχώς, μέσα από το θάνατο μας συνδέουν περισσότερο στη ζωή. Βγήκατε μόνοι από το βαγόνι, καταφέρατε να βγείτε μόνοι σας, γιατί έχετε κάποια κατάγματα στη λεκάνη από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Σας επαναλαμβάνω ότι τα δικά μου κατάγματα είναι πολύ μικρά. Προφανώς, και ντρέπομαι να μιλήσω γι' αυτό μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση. Και ευγνωμονώ που είμαι ακόμα εδώ, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι θαύμα από το δεύτερο επιβατικό να έχω σωθεί. Και φυσικά προσπάθησα για τη ζωή μου με όποιο τρόπο μπορούσα. Έδωσα όλη μου τη δύναμη για να βγω μέσα από αυτά τα φλεγόμενα σίδερα. Και ναι, ήμουνα μόνη μου. Είχα γνωρίσει τα παιδιά που ήμασταν μαζί στο βαγόνι. Ναι. Γελούσαμε όταν συνέβη αυτό. Χωρίς να ξέρουμε φυσικά τι έρχεται. Μάλιστα. Κυρία Τσαγκλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν θέλουμε να σας ευχηθούμε περαστικά.
Να είστε, να είστε καλά και δεν έχουμε, ας πούμε, τίποτα άλλο. Τι να πούμε. Περαστικά και... Περαστικά, να είστε καλά. Τι μπορεί να συμβεί ώστε να ξεπεραστεί αυτό, αν ποτέ μπορεί να ξεπεραστεί. Και να ξέρετε ότι έχετε μιλήσει και στην καρδιά μας, θέλω να σας πω. Ειδικά σε αυτό που λέτε ότι τα δικά σας τα τραύματα είναι πολύ λίγα και πολύ μικρά και δεν θέλετε να μιλήσετε για αυτά σε σχέση με ό,τι έχει συμβεί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Τσακλή. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Εμείς επανερχόμαστε.